Θα σταθούμε λίγο όμως στη δικαιοπολιτική διάσταση της ιστορίας των Ντεμπών, διότι επιτέλους είχαμε μία δημόσια παρέμβαση ενός πολιτικού που έχει θητεύσει και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και τις διαδικασίες τις ξέρει. Είναι ο κύριος Χάρης Καστανίδης, ο οποίος με μία ανάρτησή του διευκρίνησε ότι στο σημείο που φτάσαμε, μόνο ένας τρόπος υπάρχει για να μην κατηγορηθεί κάποιο κόμμα, οποιοδήποτε κόμμα, είτε για συγκάλυψη είτε για εκμετάλλευση της τραγωδίας των Ντεμπών. Ποια είναι η λύση? Να συσταθεί προανακριτική επιτροπή, πρώτων εργασιών της οποίας, εδώ είναι το κρίσιμο, να ανατεθεί σε τριμελές γνωμοδοτικό συμβούλιο, αποτελούμενο από την εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και δύο εισαγγελείς εφετών, για να κρίνουν τα νομικά στοιχεία της κατηγορίας κατά υπουργών και την ουσιαστική βασιμότητά τους. Έτσι εξασφαλίζεται μια πρώτη αντικειμενική δικαστική κρίση σύμφωνα με το νόμο 3961, άρθρο 2, που είχε εισηγηθεί ο ίδιος το 2011. Κύριε Καστανίδη, καλημέρα. Καλή σας μέρα, κύριε Σαχίνη. Και ευχαριστώ καλημέρα πάρα... και στους ακροατές και τις ακροατρίες σας. Και ευχαριστώ πάρα πολύ που δεχτήκατε λίγο να μας διαφωτίσετε, διότι το θέμα έχει πολλωθεί, έχει οξυνθεί πολιτικά. Εσείς εδώ κάνατε μια παρέμβαση κατά τη γνώμη μου δικαιοπολιτική. Θέλω όμως να λάβετε υπόψη σας ότι πριν από λίγο, ακούγοντας το συνήγορο των συγγενών των θυμάτων, μας είπε ότι από την ΑΒ, γιατί έχουν φτάσει στο ΩΜΕΓΑ αυτοί ένα χρόνο μετά, ακόμη και το ΑΛΦΑ δεν συνέβη. Δεν ασφαλίστηκε ο χώρος. Υπάρχει επίσημη απάντηση του ανακριτή προς τον εισαγγελέα εφετών ότι δεν ασφαλίστηκε ο χώρος από την πρώτη στιγμή ως όφιλε, για να μπουν οι πραγματογνώμονες και να μην λείψουν στοιχεία. Κατά συνέπεια, αυτή σας η πρόταση θεωρείτε ότι είναι η μόνη λύση πια για τα πολιτικά κόμματα? Καταρχήν, να πάρουμε λίγο τα πράγματα με μια σειρά για να μπορέσει κάθε ένας, ο οποίος δεν είναι υποχρεωμένος να γνωρίζει ορισμένες νομικές διαστάσεις, οι οποίες όμως μπορεί να αποδειχθούν πολύ χρήσιμες πολιτικά, να εξηγήσω μερικά πράγματα. Καταρχήν, πρόκειται για ένα δράμα, για μια τραγωδία για την οποία δεν επεδείχθη από την πλευρά της κυβέρνησης ιδέουσα, κατά την άποψή μου, ευαισθησία. Δεν κατηγορώ κανέναν προσωπικά ως ανέσθητο, αλλά σε τέτοιου είδους τραγωδίες θα πρέπει να επιδεικνύεται η μέγιστη δυνατή ευαισθησία που σχετίζεται με την αποκάλυψη της αλήθειας και την τιμωρία των πιθανών ενόχων. Συστάθηκε μια εξεταστική επιτροπή, συστήθηκε μια εξεταστική επιτροπή μετά από πρόταση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, η οποία το πολύ πολύ να διερευνούσε μερικές από τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τελέστηκε το έγκλημα κατ' ορισμένους, εγώ το αποκαλώ τραγωδία των Ντεμπών, και θα αναζητούσε ενδεχομένως και πολιτικές ευθύνες, αλλά μέχρι εκεί σταματούσε. Το θέμα είναι ότι η Εξεταστική Επιτροπή δεν κάλεσε κρίσιμους μάρτυρες, η δικογραφία δεν ήταν σύμφωνα και με τις καταγγελίες του κόμματος που ανήκω πλήρης, όπως απεστάλλει στην Εξεταστική Επιτροπή. Υπήρξε συχνά μια εριστική διάθεση από την πλευρά της πλειοψηφίας να κλείσει η υπόθεση, και συνεπώς παραμένει το ερώτημα πώς είναι δυνατόν να ρηχθεί άπλετο φως όταν η πλειοψηφία δεν το θέλει. Προσέξτε, δεν το θέλει η πλειοψηφία. Ταυτόχρονα έχουμε ένα βέβαιο γεγονός. Η Ευρωπαία Εισαγγελέας στην Ελλάδα απέστειλε δικογραφία στη Βουλή, μέσω της οποίας αναδεικνύεται, σύμφωνα με την Ευρωπαία Εισαγγελέα, πιθανή ποινική ευθύνη για απιστία για έναν υπουργό και για παράβαση, το πρώτο κακουργηματική, κακουργηματική απιστία, η δεύτερη πλημεληματική παράβαση, παράβαση καθήκοντος, για έναν πρώην υπουργό μεταφορών, για έναν υπουργό μεταφορών της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και έναν πρώην υπουργό πλημεληματική παράβαση του ΣΥΡΙΖΑ. Από την στιγμή που φτάνει έγγραφο της Ευρωπαίας Εισαγγελέως στη Βουλή, η υποχρέωση της πλειοψηφίας είναι να προχωρήσει με βάση το άρθρο 86 του Συντάγματος, να προχωρήσει σε σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Ούτε αυτό το κάνει η Νέα Δημοκρατία. Και εδώ υπάρχει πλήρης αρμοδιότητα όχι των εθνικών εισαγγελικών αρχών,
διότι πρόκειται για εγκλήματα που στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και όταν ένα έγκλημα όπου και αν τελείται, και αν τελείται, λοιπόν, όπου και αν τελείται, στην Πορτογαλία ή στην Ελλάδα, στη Σουηδία ή στη Γερμανία, αρμοδιότητα έχει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Από τη στιγμή λοιπόν που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στέλνει έγγραφο, έπρεπε τρέχοντας η πλειοψηφία να δημιουργήσει προανακριτική, να συστήσει προανακριτική επιτροπή. Ούτε αυτό το έκανε. Γι' αυτό ακριβώς και λέω, στο σημείο που φτάσαμε, θα πρέπει να ενεργοποιηθεί μια διάταξη την οποία είχα εισηγηθεί και ψήφισα με τον νόμο 3961. Ο νόμος 3961, τον οποίο εισηγήθηκα το 2011, τροποποιούσε επί το πολύ αυστηρότερον τον νόμο περί ευθύνης υπουργών υπό το τότε συνταγματικό καθεστώς. Τι προβλέπει λοιπόν ο νόμος 3961 που εισηγήθηκα και με μεγάλη μάλιστα πλειοψηφία ψηφίστηκε από τη Βουλή? Επειδή η εκάστοτε πλειοψηφία, και συνήθως η εκάστοτε πλειοψηφία, κύριε Σαχίνη, θα το πω, μα είναι η δεξιά πλειοψηφία, διότι το Πασόκ δεν έχει στήσει στην πολιτική του διαδρομή ειδικά δικαστήρια. Επιτρέψτε μου αυτή την ιστορική αναδρομή για να καταλάβουν οι Ηρακλειώτες και οι Ηρακλειώτισσες, οι κριτικοί και οι κριτικές, με τι ιστορικά δεδομένα έχουμε να κάνουμε, που έχουν σχέση και με το παρελθόν, για να εξηγήσουμε και το παρόν και να εξηγήσουμε και ό,τι πρόκειται να γίνει από εδώ και πέρα. Το ΠΑΣΟΚ δεν έχει στήσει ειδικά δικαστήρια μια φορά. Στις αρχές δεκαετίας του 90, ο αείμνηστος Ανδρέας Παπανδρέου και η πλειοψηφία ζήτησε την παραπομπή του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη για την γνωστή υπόθεση της τσίμεντο βιομηχανίας Καλτσεστρούτσι, και μετά από λίγο, επειδή ο Ανδρέας Παπανδρέου προφανώς είναι γενναιόδωρος, ήταν γενναιόδωρος, ζήτησε την αναστολή της ποινικής δίωξης. Ποινικά δικαστήρια και ειδικά ποινικά, ειδικά ανώτατα δικαστήρια, στείνει συνήθως δεξιά. Στην υπόθεση του Βατοπεδίου φρόντισαν να κλείσουν γρήγορα τη Βουλή για να υπάρξει παραγραφή. Όταν δηλαδή αφορούν τις δικές τους υποθέσεις, μπορεί να χρησιμοποιήσουν την πλειοψηφία, και όταν είναι πλειοψηφία η δεξιά, μπορεί να χρησιμοποιήσει την προανακριτική επιτροπή, όταν πρόκειται για δικούς της υπουργούς, για να τον προστατεύσει ή να τους προστατεύσει, και όταν πρόκειται για πολιτικούς αντιπάλους και έχει πάλι την πλειοψηφία η δεξιά, είναι για να τους καταστρέψει. Εν όψει όλων αυτών λοιπόν, το 2011, σε μια από τις πολλές δημοκρατικές εκλάμψεις του ΠΑΣΟΚ, ως Υπουργός Δικαιοσύνης, είχα την ευκαιρία να εισηγηθώ του την απλή ρύθμιση. Όταν, επειδή έχουμε ακριβώς τα φαινόμενα για το πώς χειραγωγείται από την συνήθως δεξιά πλειοψηφία μια προανακριτική επιτροπή για να στρέψει τα βέλη της κατά αντιπάλων ή για να προστατέψει δικά της πρόσωπα, για αυτόν τον λόγο λοιπόν ζήτησα και ψηφίστηκε το άρθρο 2, με μεγάλη μάλιστα, όπως σας είπα, ο νόμος αυτός πλειοψηφία ψηφίστηκε, που προβλέπει αυτά που διαβάσατε, δηλαδή τι. Κατατίθεται η πρόταση, ας πούμε, από την κυβέρνηση ή από την αντιπολίτευση, στην προκειμένη περίπτωση από την αντιπολίτευση, κατατίθεται η πρόταση μετά από αίτημα 30 βουλευτών να συσταθεί προανακριτική επιτροπή. Η προανακριτική επιτροπή, προβλέπει η διάταξη την οποία ψήφισα, προ των εργασιών της, πριν αρχίσει τις εργασίες της, αφού συσταθεί, μπορεί με απόφαση της Ολομέλειας να ζητήσουν οι βουλευτές που προτείνουν τη σύσταση της προανακριτικής επιτροπής, μπορούν να ζητήσουν από την Ολομέλεια προπάσεις ενάρξεως εργασιών για να υπάρχει μια αντικειμενική αμερόληπτη κρίση, να γίνει με κλήρωση ενώπιον της Βουλής, γιατί έτσι γίνεται, με κλήρωση, και από τον σχετικό κατάλογο των δικαστικών λειτουργών, να γίνει με κλήρωση η επιλογή, η ανάδειξη ενός τριμελούς γνωμοδοτικού συμβουλίου. Προσέξτε, είναι ό,τι λέει η λέξη, γνωμοδοτικό συμβούλιο. Δεν αποφαίνεται το γνωμοδοτικό συμβούλιο για την υπόθεση, αλλά είναι ένα τριμελές γνωμοδοτικό συμβούλιο αποτελούμενο από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και δύο εισαγγελείς ευετών σε πολύ υψηλό επίπεδο, οι οποίοι θα αξιολογήσουν τα νομικά στοιχεία της κατηγορίας. Ποια είναι τα νομικά στοιχεία, γιατί κατηγορεί το άνθρωπος αυτός, και υπάρχει ουσιαστική βασιμότητα των στοιχείων της κατηγορίας? Δηλαδή θα αποφανθεί σε ένα πρώτο επίπεδο, όχι ο δεξιός, ο αριστερός, ο Πασόκος, ο Κουκουές ή ο δεν ξέρω εγώ ποιος άλλος, αν είναι βάσιμα τα στοιχεία, αλλά ένα αντικειμενικό δικαστικό όργανο, πριν ξεκινήσουν οι εργασίες, το οποίο μπορεί να πει, ξέρετε, διαπιστώνω από την έρευνα και τον έλεγχο και την κρίση των νομικών και ουσιαστικών στοιχείων ότι δεν υπάρχει βασιμότητα. Και ας αναλάβει μετά η προανακριτική επιτροπή να προχωρήσει. Ή θα πει, βλέπω βασιμότητα,
ότι υπάρχουν στοιχεία τα οποία πρέπει να ερευνηθούν από την Προανακριτική Επιτροπή. Και ας βγει η Προανακριτική Επιτροπή να πει ότι δεν θα συνεχίσει. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι εδώ πρόκειται για μια εγγύηση. Δικαιοπολιτική, για να χρησιμοποιήσω την έκφραση σας, κύριε Σαχίνη. Εγγύηση ότι μια πρώτη αρχική δικανική δικαστική κρίση μας λέει ότι υπάρχει βάση για να ερευνηθεί η υπόθεση ή δεν υπάρχει βάση. Και όταν υπάρχει βάση, προχωράς και αναζητείς την αλήθεια και στο τέλος καταλογίζεις ή δεν καταλογίζεις, ανάλογα με την έρευνα που έχεις κάνει, ποινική ευθύνη. Αλλά αν καταλογίσεις ποινική ευθύνη, τότε θα έχει προηγηθεί μια διαδικασία με πολύ περισσότερα εχέγγυα αξιοπιστίας για να πάει κάποιος στο ειδικό δικαστήριο. Αυτό λοιπόν ζητώ με την ανάρτησή μου, γιατί αν εξακολουθήσει η κυβέρνηση να δείχνει την ίδια απροθυμία, όπως έκανε και στις υποκλοπές, την ίδια προθυμία να διερευνηθεί η υπόθεση σε βάθος και να αποδοθεί δικαιοσύνη. Και αν συνεχίσει να τα φλιναθήματα ο Πρωθυπουργός, υπάρχει προσπάθεια εκμετάλλευσης, εγώ δεν αποκλείω ορισμένοι να προσπαθούν να εκμεταλλευτούν το θέμα εκ των πολιτικών πλευρών. Λοιπόν, δεν το αποκλείω. Δεν θέλω να αναφερθώ ονομαστικά. Λοιπόν, προφανώς αυτό δεν αφορά το ΠΑΣΟΚ. Θα σας έλεγα ούτε το ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ακόμη και αν υπάρχει μια τέτοια διάθεση για να σταματήσει η άρνηση της Νέας Δημοκρατίας να ερευνήσει, και μάλιστα με Προανακριτική Επιτροπή, και για να μην πιθανολογήσει κανείς εκμετάλλευση από άλλη πολιτική πλευρά, υπάρχει μια λύση, την έχουμε στο νομικό μας σύστημα. Είχα την τιμή να την εισηγηθώ το 2011, την προτείνω ώστε να μην πει κανένας ότι υπάρχουν πολλοί υποκειμενισμοί και ελάχιστη αντικειμενικότητα, και έτσι να φτάσουμε μέχρι το τέλος. Άρα εδώ, κύριε Καστανίδη, και μπαίνω στην πολιτική ουσία, το ερώτημα είναι αν επιλέγεις κάτι που έχει τα εχέγγυα, αν δεχόμαστε τη διάκριση των εξουσιών, διότι εδώ υπάρχει και ένα θέμα ως προς τη διάκριση των εξουσιών, δηλαδή όταν λειτουργεί στον πρώτο βαθμό παραλυτικά για τη δικαιοσύνη, το να πάει εισαγγελέας εκεί και να δεσμεύσει το χώρο να τον ασφαλίσει, γιατί είναι παρόν κυβερνητικό κλιμάκιο που δεν οφείλει να είναι εκεί, εκεί στο σημείο του εγκλήματος όπου μπορεί να χαθούν στοιχεία. Εάν λοιπόν το δεχόμαστε αυτό, τη διάκριση των εξουσιών, ιδού η Ρόδος, ιδού το πίδημα, αυτό λέτε? Λέω ότι για να αποφύγουμε, σύμφωνοι, είναι να το πω με διαφορετικά λόγια, για να αποφύγουμε τις τις αρνήσεις, για να αποφύγουμε τις μικροκομματικές αντιδικίες, υπάρχει τρόπος να μην ορίσει ο Καστανίδης ή ο Σαχίνης ως μέλος ενός πολιτικού κόμματος, ως πλειοψηφία δηλαδή, μειοψηφία τα δεδομένα, αλλά να τα καθορίσει στην αρχή, επαναλαμβάνω, για την βασιμότητα ή όχι των νομικών στοιχείων και των ουσιαστικών στοιχείων της κατηγορίας, ένα ανεξάρτητο όργανο. Θα είχε κανείς, και μάλιστα στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο, είναι αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου Επικεφαλής, το τριμελές αυτό γνωμοδοτικό συμβούλιο, και δύο εισαγγελείς εφετών, οι οποίοι γνωμοδοτούν. Δεν δεσμεύουν, γνωμοδοτούν. Και με κλήρωση, όπως είπατε. Όχι αυτό γίνεται μετά από κλήρωση. Μάλιστα. Μετά από κλήρωση από την λίστα των λειτουργών που είναι αντισαγγελείς του Αρείου Πάγου και από την λίστα των εισαγγελέων εθετών, κλήρωση ενώπιον της ολομελίας, την οποία κάνει ο πρόεδρος της Βουλής. Δηλαδή, εδώ δεν μπορεί να ελέγξει κανένας, να χειραγωγήσει κανέναν για να κάνει τη δουλειά του στραβά, ας το πούμε έτσι. Θα την κάνει τη δουλειά του όπως απαιτεί η δικαστική ανεξαρτησία και η συνείδησή του. Πιστεύετε ότι θα γίνει αντιληπτό και αποδεκτό ένα τέτοιο θέμα που θέτετε? Γιατί το θέσατε δημόσια, δεν το θέσατε κρυφίως. Μα βεβαίως, η χρησιμότητα δεν είναι να διαβουλευτώ εγώ με εσάς, είναι να τεθεί δημόσια για να δοθούν λύσεις. Και μάλιστα λύσεις οι οποίες αφορούν σε έναν κόσμο που έχει αμέτρητο πόνο. Αμέτρητο πόνο. Θέλω να σας ρωτήσω και κάτι τελευταίο σήμερα και θα τα ξαναπούμε, κύριε Καστανίδη, και θα μιλήσουμε και για τα πολιτικά κάποια στιγμή, δοθείς ευκαιρίας, αλλά θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, το λέει πολλοί κόσμος, δεν θα ήταν πιο απλά τα πράγματα αν για ποινικές υποθέσεις και μάλιστα για πράγματα που δεν έγιναν οι πολιτικοί πηγαίναν απευθείας στο φυσικό δικαστή? Είναι άλλο εδώ η ασυλία, για να μην βρίσω εγώ τον Καστανίδη ή για να μην τον χειραγωγήσω, να μην τον εκβιάσω, να μην τον απειλήσω, και είναι άλλο να βρεθείς κατηγορούμενος για πράγματα που δεν έκανες. Κοιτάξτε, στο ποινικό δίκαιο το αποτέλεσμα είναι ίδιο αν πρόκειται περί πράξεως ή παραλήψεως.
Συνεπώς, αν ενδεχομένως η ερμηνεία την οποία πάνε επιχειρείτε να δώσετε ή επιχειρούν ορισμένοι να δώσουν, ότι επειδή πρόκειται εδώ για ποινικά ελέγξιμη συμπεριφορά λόγω παραλήψεως, αυτό δεν έχει σημασία. Αυτό που έχει σημασία είναι η διάταξη του 86 του Συντάγματος που λέει κατά την άσκηση των καθηκόντων. Κατά την άσκηση των καθηκόντων μπορεί να πράξω ή να μην πράξω. Συνεπώς δεν είναι θέμα στη μια περίπτωση ενεργοποίηση του νόμου περί ευθύνης υπουργός και στην άλλη άρση της ασυλίας. Εδώ έχουμε σε κάθε περίπτωση ενεργοποίηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών. Και συνεπώς θα πρέπει να αποφανθεί η ολομέλεια της Βουλής επιτελέσεως, ας το πούμε έτσι, ποινικού αδικήματος είτε με πράξη είτε με παράληψη. Αλλά αυτό για να συμβεί πρέπει να γίνει να συσταθεί πρώτα, επαναλαμβάνω, η Προανακριτική Επιτροπή και να κινηθούν τα πράγματα με μια αντικειμενικότητα. Γι' αυτό και η πρότασή μου, καθώς υπάρχει η ολόπλευρη άρνηση της κυβέρνησης να κάνει κάτι πάρα πολύ ουσιαστικό και τα παραπέμπει, ας πούμε, στην δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη θα κρίνει, η δικαιοσύνη θα κρίνει. Όταν το ακούω αυτό το πράγμα, η δικαιοσύνη θα κρίνει και μπροστά μας τρέχουν διάφορα προφανή πράγματα. Τι να σας πω. Κύριε Καστανίδη, θερμά σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.